Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος διοργάνωσε χθες Κυριακάτικη επαφή του Δεκεμβρίου με θέμα ανθρώπινες σχέσεις. Μήπως τελειώσαμε? Το να γνωρίζεις πότε πρέπει να αφήσεις πίσω σου μια σχέση είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να περιορίσεις τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, να διατηρήσεις την ψυχική σου υγεία και να διεκδικήσεις μια καλύτερη σχέση την οποία αξίζεις. Την εισήγηση και παρουσίαση επιμελήθηκε όπως πάντα η ψυχοθεραπεύτρια Μαρίνα Βαμβακά. Μιλήσουμε για το πότε πρέπει να καταλάβουμε ότι μια σχέση έχει τελειώσει. Πολλές φορές δεν είμαστε σίγουροι ή διατηρούμε μια σχέση περισσότερο από όσο πρέπει, ενώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Δεν είναι βέβαια απλή η απάντηση για το πότε πρέπει να τελειώσουμε μια σχέση. Υπάρχουν όμως σημάδια που μπορούν να μας ειδοποιήσουν γι' αυτό. Πρώτον, όταν υπάρχει κακοποίηση στη σχέση, είτε είναι σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική. Όταν δεν έχουμε πια τίποτα κοινό με τον άνθρωπο που είμαστε μαζί. Όταν δεν επικοινωνούμε για τίποτα άλλο εκτός από τα απαραίτητα. Όταν δεν κάνουμε σχέδια μαζί για το μέλλον. Όταν δεν νιώθουμε την επιθυμία να περάσουμε χρόνο μαζί. Όταν χρειάζεται συνεχώς να κάνουμε συμβιβασμούς. Όταν δεν θεωρούμε πια τον σύντροφό μας ελκυστικό. Όταν οι καυγάδες είναι σε καθημερινή βάση, όταν νιώθουμε εκνευρισμό με κάθε τι που κάνει. Αν ισχύουν τα περισσότερα από τα προηγούμενα, τότε μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας, να ζυγίσουμε τα πράγματα και ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε αντίο. Αφού έχουμε προσπαθήσει και έχουν κάνει το καλύτερο που μπορούμε, αλλά τα πράγματα δεν αλλάζουν, τότε πρέπει όντως να τερματιστεί αυτή η σχέση. Μια σχέση θα πρέπει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, θα πρέπει να συμβάλλει στην εξέλιξή μας και να μας κάνει πιο ευτυχισμένους, όχι το αντίθετο. Είναι σημαντικό να μην κάνουμε σκόντο στην αξία μας ως άνθρωποι. Αξίζουμε το καλύτερο και αυτό θα πρέπει να διεκδικούμε. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους, με αγάπη και γαλήνη στις ψυχές μας. Λίγο πριν την εκδήλωση, άνοιξε στον χώρο του Φιλοπρόοδου το μαγαζάκι με τα γλυκίσματα, όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούσε να προμηθευτεί εξαιρετικά σπιτικά γλυκίσματα, με σκοπό την ενίσχυση του κουμπαρά που σε λίγες μέρες θα ανοίξει για να προσφέρει έμπρακτη αλληλεγγύη σε 130 δέματα που θα δοθούν την Πέμπτη σε οικογένειες για να εξασφαλιστεί το γιορτινό του τραπέζι. Τα σπιτικά γλυκά προσφέρθηκαν με πολύ αγάπη και μεράκι από γυναίκες, μέλη και φίλες του συλλόγου. Τελευταία κυριακάτικη επαφή για το 2018, ο κόσμος έχει κατακλείσει το στέκι. Η κυρία Μαρίνα Βαμβακά είναι έτοιμη να μας εισηγηθεί το πολύ ενδιαφέρον θέμα της για τις σχέσεις των ανθρώπων. Και βέβαια καθιερωμένο επίσης είναι το μπαζάρ γλυκισμάτων που γίνεται κάθε χρόνο Δεκέμβριο μήνα, λίγο πριν τις γιορτές, όπου πριν από την έναρξη της εισήγησης της κυρίας Βαμβακά και μετά αναπτύσσουμε εδώ ένα μπαζάρ γλυκισμάτων, σπιτικών γλυκισμάτων από γυναίκες και μέλη του συλλόγου, που φροντίζουμε πολύ μεράκι να γίνει αυτή η προσπάθεια, η οποία ενισχύει τα δέματα που θα δοθούν την 5η 20 του μήνα σε 130 οικογένειες συνανθρώπων μας εδώ στην πόλη και την περιοχή. Και εγώ να ευχηθώ με την σειρά μου καλές γιορτές να έχουμε, καλή χρονιά και κυριακάτικες επαφές στο Γενάρη πια το 2019.